Καλησπέρα, Αλέξη, μου τι κάνεις. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ. Σε ομορφιές σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θέλω να ξέρω πώς είναι η ζωή σου ως μπάτσελορ. Είναι σαν να λέμε ένα πράγμα όταν σου έρχεται στο μυαλό η λέξη παράδεισος. Αυτό ακριβώς. Είμαι εδώ και οτιδήποτε έχω στο μυαλό μου, οποιαδήποτε ιδέα για να κάνουμε μια δραστηριότητα με τα κορίτσια, να βγούμε ραντεβού, έχω τους κατάλληλους ανθρώπους να με βοηθήσουν και να φτάσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι να μπορέσουμε και οι δύο να νιώσουμε καλά και να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται. Λίγο πριν μπει στο Bachelor, ξέραμε ότι είσαι σε σχέση με την Αλέσια. Τι συνέβη πραγματικά ανάμεσά σας? Ήταν μια γνωριμία που έγινε με την Αλέσια. Είχαμε έρθει πιο κοντά μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφώνου. Κάποια στιγμή είχαμε αφήσει ένα ανοιχτό ραντεβού περίπου στις 25 Μαρτίου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η σχέση δεν μπορούσε να βρει κοινά σημεία και να πορευτεί και ολοκληρώθηκε. Κάποια στιγμή όμως δεν πήγες να τη συναντήσεις? Πήγα να τη συναντήσω και αυτός ήταν ακριβώς και ο λόγος, γιατί μετά από όλα αυτά που είπαμε ήταν και για μένα μια καλή ευκαιρία να μπορέσω και να ξεφύγω από όλο αυτό που είχα ζήσει, αλλά και να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει συναισθηματικά και με μένα και με εκείνη. Άρα όλο αυτό που δημιουργήθηκε στην αρχή είχε ξεκινήσει απλά από μια ανταλλαγή ματιάς σε μια αυτό σκάλα. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα με την πρώτη ματιά. Είσαι των μεγάλων σχέσεων. Εστιάζω στις μεγάλες σχέσεις. Είχα δύο μεγάλες σοβαρές σχέσεις μέχρι στιγμής. Η μία κράτησε 4 χρόνια και η άλλη 3. Είσαι δηλαδή σε φάση του να κάνεις και το επόμενο βήμα, αν βρεις την κατάλληλη γυναίκα? Είμαι σε αυτήν ακριβώς τη φάση και θεωρώ ότι είμαι στο κατάλληλο μέρος για να μπορέσω να βρω την κοπέλα που θα μου κλέψει την καρδιά. Ξέρω ότι δεν μπορείς να μου πεις πολλές λεπτομέρειες, αλλά από αυτές τις 21 γυναίκες που σε διεκδικούν, υπάρχουν κάποιες που τις έχεις ξεχωρίσει? Υπάρχουν πολλές κοπέλες οι οποίες μπορώ να σου πω ότι τη μία εβδομάδα αισθάνομαι ότι έρχομαι πιο κοντά μαζί τους, αλλά την επόμενη εβδομάδα ανατρέπεται αυτό γιατί βλέπω κάποια νέα στοιχεία από άλλες κοπέλες και με οδηγούν πιο κοντά σε κάποιες άλλες. Αυτή όλη η διαδικασία θέλω να σου πω ότι είναι μοναδική. Δεν έχω ξαναβάλει τον εαυτό μου σε κάτι παρόμοιο, να ζήσω κάτι ανάλογο με αυτή την εμπειρία και είναι τόσο ενδιαφέρον που καθευτίζεται και η δική μου προσωπικότητα μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα. Ένα πράγμα που συζητήθηκε πάρα πολύ πέρυσι ήταν αυτά τα συγκλονιστικά μαγικά ραντεβού που όλες φανταζόμαστε, ξέρεις, ως παραμύθι. Να υποθέσω ότι έχουμε ανάλογα ραντεβού? Δεν θα σου προδώσω τίποτα από όλα τα ραντεβού. Θα σου πω μόνο ότι υπάρχουν πολλά ραντεβού που είναι κάτω από τη θάλασσα, είναι πάνω από τη θάλασσα και είναι και ψηλά στον αέρα. Είναι τρομερά. Είναι ασύλληπτα. Θεωρώ ότι αυτό το Bachelor θα ανοίξει τα μάτια σε όσους θέλουν να ερωτευτούν και πραγματικά να πάρουν ιδέες και να καταλάβουν πώς μπορούν να έρθουν πιο κοντά με τον άνθρωπό τους. Ζηλεύουν η μία την άλλη. Όπως σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να διεκδικήσεις έναν άντρα, φαντάζομαι ότι ναι, υπάρχουν διάφορες εντάσεις, υπάρχουν ζήλιες, υπάρχουν και κάποιες στιγμές οι οποίες δεν είναι για μένα αρεστές. Παρ' όλα αυτά τις καταλαβαίνω και ο στόχος τους είναι να έρθουν πιο κοντά μου, να κλέψουν την καρδιά μου. Βγαίνοντας από το Survivor, μετανιώνεις για κάτι που έγινε εκεί? Κοίταξε, το Survivor είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι επιβίωσης. Μπορεί να εξέφρασα μία άποψη που δεν ήταν πολλές φορές αρεστή, αλλά σκοπός μου ήταν να μπορώ να μιλάω και να λέω την αλήθεια έτσι όπως την βιώνω εγώ εκείνη τη στιγμή. Αν έκανα κάποιον να στεναχωρηθεί, σίγουρα δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό ήταν ένα παιχνίδι που ήταν ακραίο, είχε δύσκολες συνθήκες, πείνα. Αυτό ήθελα να πω, πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα, μπορεί να βγει αυτό, ο κακός εαυτός σου. Μπορεί να βγει ένας εαυτός που κι εσύ ο ίδιος δεν ήσουν προετοιμασμένος να δεις ή να ακούσεις. Όντως κράτησε σχέση με κάποιους από τους συμμετέχοντες? Δεν έχω τίποτα με κανένα παιδί από τους Survivors, με κανέναν από τους συμμετέχοντες. Σίγουρα όμως ήρθα λίγο πιο κοντά με κάποιους άλλους παίχτες, όπως ο Τριαντάφυλλος, η Ελευθερία, ο Σάκης, η Μαριαλένα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κάτι με όλους τους υπόλοιπους. Ίσα-ίσα κιόλας, αν βρεθούμε στον δρόμο, θα ανταλλάξουμε για μια κουβέντα, θα θυμηθούμε τα παλιά. Τελικά έγινε κάτι με σένα και την Ελευθερία στο δάσος, γιατί έχουμε μπερδευτεί? Δεν έγινε τίποτα με την Ελευθερία. Ήμασταν δύο καλοί φίλοι. Θεωρώ πως η Ελευθερία είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει το δικό της χαρακτήρα, έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Παρ' όλα αυτά δεν συνέβη εμείς οι δύο να έρθουμε και να βρεθούμε ερωτικά. Ήρθε όμως η φιλία.
Και αυτό είναι θεμητό σε μια σχέση που έχουν δύο άνθρωποι μέσα σε ένα παιχνίδι το οποίο τους αγκαλιάζει η ίδια καλύβα, το ίδιο φαγητό και έχουν να πούνε πάρα πολλά. In the fading light, hearts collide, shadows dance. Πώς ένιωσες όταν σου έγινε η πρόταση του Bachelor, είχες δει και το ελληνικό, πρόλαβες? Είχα προλάβει να δω κάποια αποσπάσματα, όμως είχα δει το αμερικάνικο και θυμάμαι ότι το κοίταζα με την κοπέλα μου και σχολιάζαμε διάφορα και τα ραντεβού και τον τρόπο με τον οποίο οι κοπέλες συμπεριφερόντουσαν, ο Bachelor που έτσι όπως τα έλεγε. Όμως μετά την εμπειρία μου με το Survivor, το οποίο μου έδωσε την αίσθηση ότι μπορείς όντως να αποτυπώσεις τα αληθινά σου συναισθήματα μέσα στην κάμερα, και είπα γιατί όχι. Ανυπομονούμε λοιπόν να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καλή αρχή.